Όταν γεννιέται στα σκοτάδια του χειμώνα, ζυγίζει μόλις μισό κιλό. Όταν ενηλικιωθεί, είναι ένα από τα ζώα που προκαλούν πολύ θαυμασμό και πολύ φόβο. Η ακοή της είναι οξύτατη, όπως και η όσφρησή της. Από μίλια μακριά πιάνει την οσμή της τροφής. Μπορεί να τρέξει 50 γιάρδες σε 3 δευτερόλεπτα και να πιάσει ταχύτητα 35 μιλίων την ώρα. Μπορεί να εξουδετερώσει το θύραμά της μόνο με ένα χτύπημα του ποδιού της. Persus arctus horribilis, η αρκούδα γκρίζλι. Η γκρίζλι μειονεκτεί απέναντι σε ένα μόνο ζώο, τον άνθρωπο. Ένιωσα τη σάρκα να σκίζεται. Άκουσα το χαρακτηριστικό ήχο, όπως τον ακούς στην τηλεόραση. Αλλά δεν ένιωθα πόνο, δεν ένιωθα τίποτα απολύτως. Αντίπαλος, τρόπαιο, τέρας. Ίσως φανεί ότι βρίσκεται σε πόλεμο με τον άνθρωπο. Σήμερα όμως, καθώς μελετάει το μεγάλο ζώο, ο άνθρωπος απρόθυμα γίνεται προστάτης. Προστάτης ενός είδους που κινδυνεύει. Επί χιλιάδες χρόνια, η αρκούδα κέντριζε την ανθρώπινη φαντασία και για μερικούς σήμερα καθορίζει το πώς θα απολαύσουν το ύπαιθρο. Και ο άνθρωπος καθορίζει το μέλλον της αρκούδας, αποφασίζοντας πού και πώς θα ζήσει. Μέχρι τώρα η μεγάλη αρκούδα κυριαρχούσε στους θρύλους, τα παραμύθια και την άγρια φύση. Σήμερα επιζεί μόνο με τη συγκατάθεση του ανθρώπου.